Σεβασμιότατε, δεν ξέρω αν είναι κάπου εδώ, με υποδέχτηκε πριν από λίγο, κύριε Πρόξενε, κυρίες και κύριοι, το θερμό χειροκρότημα πριν φαντάζομαι ότι αφορούσε και όλα όσα μας είπε ο κύριος Πρόξενος, αλλά κυρίως αφορούσε όλους αυτούς τους οποίους ανέφερε, αυτούς και αυτές. Έλληνες της Διασποράς, της Ομογένειας, που η αγάπη για την Ελλάδα τους παρακινούν να προσφέρουν είτε από το περίσευμα είτε και από το υστέρημά τους για τον κοινό σκοπό. Και θέλω να πω ότι αυτή είναι η μεγάλη δύναμη των Ελλήνων, που τη συνειδητοποιούμε καλύτερα όταν βγαίνουμε έξω από τη χώρα. Γιατί συνήθως όταν είμαστε μέσα στη χώρα υπάρχουν οι διαφορές μας, οι αντιπαραθέσεις μας, είμαστε και ένας λαός με έντονα συναισθήματα που πολλές φορές μας κάνουν να ξεχνούμε το κοινό αυτό χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων των Ελλήνων, της αγάπης τους για την πατρίδα. Εσείς στο εξωτερικό όμως έχετε αυτή την ευλογία, θα έλεγα, να είναι αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα, αυτό που σας ενώνει, αυτό που σας κρατάει μαζί, που σας έχει κάνει για χρόνια ολόκληρα, παρότι πολλοί από εσάς μπορεί να είστε και μετανάστες δεύτερης, τα παιδιά σας τρίτης γενιάς, να κρατάτε ζωντανή τη γλώσσα, τα έθιμα, τις παραδόσεις. Κάθε φορά που απευθύνομαι στην Ομογένεια, είτε εδώ στις ΗΠΑ, είτε και σε άλλες χώρες, διακατέχομαι από βαθιά συγκίνηση, γιατί γνωρίζω ότι μιλώ στους σημαντικότερους, στους καλύτερους πρεσβευτές της πατρίδας μας, της Ελλάδας και του ελληνισμού στο εξωτερικό. Και βεβαίως όταν μιλώ σε εσάς τους ομογενείς στις ΗΠΑ, μια χώρα κρίσιμη και σημαντική, που διαμορφώνει τις παγκόσμιες εξελίξεις με τις αποφάσεις της και ξέρω πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος σας και στη διαμόρφωση των αποφάσεων εδώ, θέλω να εκφράσω αυτή τη μεγάλη ευγνωμοσύνη από μέρους όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων για αυτή τη σημαντική σας καθημερινή προσφορά. Πολλοί από εσάς ήσασταν και την προηγούμενη φορά που συναντηθήκαμε, πρώτη φορά, μάλλον δεύτερη φορά, πρώτη φορά ήταν το Σεπτέμβριο του 2015 που θα δώσει πρωθυπουργός, δεύτερη αμέσως μετά τη δύσκολη περιπέτεια και την εκλογική νίκη του Σεπτέμβρη. Δεύτερη φορά ήταν το Σεπτέμβριο του 2016, πάλι εδώ στην Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών. Περάσαν αρκετά από εκείνες τις μέρες, κύλησε πολύ νερό στα βλάκι. Τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά, όμως θέλω να θυμηθώ την βαθιά σας πίστη και την αυτοπεποίθηση ότι η χώρα μας θα μπορέσει να ξεπεράσει τις μεγάλες δυσκολίες και να σταθεί στα πόδια της ξανά. Και θέλω να σας εξομολογηθώ ότι αυτό το συνέστημα που ένιωσα τότε απέναντί σας, της βαθιάς αυτής πίστης και εμπιστοσύνης, δεν ήταν κάτι το οποίο το ένιωθα πολύ συχνά μιλώντας σε ανθρώπους. Έβλεπα στα μάτια τους την αμφιβολία για το αν θα τα καταφέρουν. Εσείς έχοντας την πολυτέλεια, θα πω, να βλέπετε τις εξελίξεις στη χώρα μας από μακριά, αλλά να παρατηρείτε την Ελλάδα όχι μόνο στην τρέχουσα καθημερινότητά της, αλλά και την εξέλιξή της στην πορεία των χρόνων, μπορείτε με μεγαλύτερη ευκολία να διαπιστώσετε ότι αυτή η χώρα και αυτός ο λαός έχουν μια τρομακτική ικανότητα στα δύσκολα να σφίγγουν τα δόντια και να τα καταφέρουν. Έτσι και ο ελληνικός λαός αφήνει σήμερα πίσω του μια πολύ μεγάλη και δύσκολη περιπέτεια, αυτή στην οποία συλλογικά μπήκαμε η χώρα και ο λαός το 2010. Αυτή τη μεγάλη περιπέτεια της οικονομικής κρίσης, της χρεοκοπίας, των μεγάλων λαθών που μας οδήγησαν στην ακόμα μεγαλύτερη επιδείνωση αυτής της κρίσης τα πρώτα χρόνια, όμως ο λαός μας άντεξε, η Ελλάδα άντεξε, η Ελλάδα τα κατάφερε.
Και σήμερα, 2 χρόνια μετά, είμαι ξανά εδώ απέναντί σας, έχοντας πια πετύχει αυτή τη μεγάλη, σημαντική, ιστορική αλλαγή, να βγούμε από αυτόν τον κυκαιώνα των 8 συνεχόμενων χρόνων, όπου η Ελλάδα είχε χάσει είχε απολέσει, είχε παραδώσει ένα πολύ μεγάλο μέρος της οικονομικής της κυριαρχίας στους πιστοτέστες, και χάρη στις προσπάθειες του λαού μας, αλλά θα έλεγα και στη δυνατότητά μας να έχουμε ισχυρούς συμμάχους στο διεθνές στερέωμα, καταφέραμε να είμαστε ξανά μια κανονική χώρα. Όχι πως τελειώσαν όλα τα προβλήματα, όχι πως και από εδώ και στο εξής δεν αντιμετωπίζουμε μεγάλες προκλήσεις, αλλά βγήκαμε από ένα καθεστώς σκληρής επιτροπής που πρόσβαλε την Ελλάδα και τους Έλληνες όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και σήμερα έχουμε τη δυνατότητα πάνω στους συμφωνημένους στόχους να είμαστε εμείς αυτοί, οι αιρετές, οι εκλεγμένες κυβερνήσεις των Ελλήνων, που αποφασίζουν για το μείγμα της πολιτικής προκειμένου να πετυχαίνουμε αυτούς τους στόχους, όπως συμβαίνει με όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης, οι κυβερνήσεις των οποίων υπόκεινται σε έλεγχο, σε λογοδοσία, πάνω στα συμφωνημένα πλαίσια, αλλά είναι αυτές που αποφασίζουν το μείγμα της πολιτικής. Και αυτό, ξέρετε, μετά από 8 ολόκληρα χρόνια, δεν είναι κάτι το οποίο θα έλεγε κανείς πως είναι ένα φυσικό επακόλουθο, μια εξέλιξη η οποία ήταν δεδομένη. Η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν τη θεωρούσε άλλωστε ως δεδομένη. Είναι μια σημαντική θετική εξέλιξη. Όμως ακόμα πιο σημαντική εξέλιξη είναι το γεγονός ότι πια είμαστε σχεδόν όλοι και όλες, λέω σχεδόν γιατί ποτέ δεν μπορεί να είναι το σύνολο των δυνάμεων των πολιτικών ή του πληθυσμού, αποφασισμένοι όχι μόνο να μην γυρίσουμε πίσω τα χρόνια της κρίσης, αλλά να καταπολεμήσουμε και τις αιτίες εκείνες που μας οδήγησαν σε αυτή την κρίση. Τις μεγάλες παθογένειες, την εποχή εκείνη των μεγάλων ελλημάτων, την οποία θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας, μαζί βέβαια και με τις μεγάλες παθογένειες μιας δημόσιας διοίκησης μη λειτουργικής, πελατειακών σχέσεων, σπατάλης, διαφθοράς, διαπλοκής. Αυτή τη σελίδα θέλουμε να γυρίσουμε στον τόπο μας. Πριν από 2 χρόνια λοιπόν, σας είπα ότι είμαι αισιόδοξος πως θα τα καταφέρουμε να ξαναγυρίσουμε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης μετά από 8 χρόνια. Και πράγματι τα καταφέραμε. Το 2017 οι ρυθμοί ανάπτυξης στην Ελλάδα ξαναγύρισαν με θετικό πρόσημο. 1,4% το 2017, 2,1% το 2018, πρόβλεψη για 2,5% το 2019. Ταυτόχρονα όμως καταφέραμε όλα αυτά τα χρόνια να έχουμε μία εξαιρετικά σημαντική υπεραπόδοση της οικονομίας έναντι των στόχων που είχαμε θέσει. Με αυτόν τον τρόπο καταφέραμε να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των εταίρων μας στην Ευρώπη αλλά και του διεθνούς παράγοντα, ο οποίος είχε χαθεί, διότι κανείς δεν πίστευε πια τις ελληνικές κυβερνήσεις στις υποσχέσεις τους ότι θα μπορέσουν να τηρήσουν συμφωνημένα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο μικρός άθλος, υπήρξαν στρώματα κοινωνικά τα οποία επιβαρύνθηκαν δυσανάλογα. Όμως αυτή η επιβάρυνση είναι, έχει έρθει τώρα το πλήρωμα του χρόνου να αποκατασταθεί, διότι τώρα πια μπορούμε, έχοντας προβλέψεις για θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, όχι απλά να πιάνουμε τους συμφωνημένους στόχους, αλλά να δημιουργείται και δημοσιονομικός χώρος, που η δική μου και η δική μας δέσμευση είναι ότι όπως με δικαιοσύνη αποφασίσαμε να μοιράσουμε τα βάρη, έτσι με δικαιοσύνη τώρα θα αποφασίσουμε να μοιράσουμε και τις ελαφρύνσεις εκείνες με προτεραιότητα σε εκείνα τα κοινωνικά στρώματα που επιβαρύνθηκαν περισσότερο την περίοδο της κρίσης. Θέλω όμως να σας θυμίσω και κάτι ακόμα. Από τη συνάντησή μας εκείνη 2 χρόνια πριν μέχρι σήμερα,
δεν άλλαξαν μόνο τα οικονομικά μεγέθη. Δεν είναι μόνο ότι γυρίσαμε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, πιάσαμε τους στόχους, είχαμε υπερπλεονάσματα, μοιράσαμε το περίσσευμα στο τέλος του κάθε χρόνου σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, μειώσαμε την ανεργία από το 27% στο 19% σήμερα. Δεν είναι μόνο τα οικονομικά επιτεύγματα. Αλλά είναι και το γεγονός ότι η χώρα μας ανάκτησε τον χαμένο της γεωπολιτικό ρόλο και τη σημασία της ως μια χώρα πυλώνα σταθερότητας σε μια ευρύτερα αποσταθεροποιημένη περιοχή. Η Ελλάδα είναι μια κρίσιμη χώρα για το διεθνή παράγοντα στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και την Ευρώπη. Και θέλω να σας θυμίσω ότι αυτά τα δύο χρόνια αυτή η γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας αναγνωρίστηκε δημοσίως όχι μόνο από τους εταίρους μας στην Ευρώπη, αλλά και από αυτή την ισχυρή χώρα του πλανήτη, τις ΗΠΑ. Ήταν ο πρόεδρος Ομπάμα, ο οποίος επέλεξε το τελευταίο του ταξίδι στο εξωτερικό να γίνει στην Ελλάδα και να έρθει στην Αθήνα να μιλήσει για τις μεγάλες αξίες, τα μεγάλα ιδανικά που εκπροσωπεί η Ελλάδα στον σύγχρονο κόσμο. Όχι μόνο η Ελλάδα ως παγκόσμια κοιτίδα πολιτισμού που την φέγγει αδιάκοπα το αρχαίο της Κάλους, αλλά και η Ελλάδα του σήμερα και του αύριο, που μπορεί να πρεσβεύει μια σύγχρονη δύναμη υπεράσπισης της δημοκρατίας, της ελευθερίας, πανανθρώπινων αξιών και ιδεών. Όπως και να πενέσει τη στάση της Ελλάδας και των Ελλήνων κατά τη διάρκεια της προσφυγικής κρίσης, που ήταν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, οι νησιώτες μας, που άνοιξαν τις πόρτες τους στα νησιά, προκειμένου να υποδεχθούν ανθρώπους κυνηγημένους, την ίδια στιγμή που άλλοι στη Βόρεια Ευρώπη, στην Κεντρική Ευρώπη, έκτιζαν τείχους και ύψωναν φράχτες. Ίσως γιατί η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός έχει μέσα στο DNA του την προσφυγιά, διότι σε αυτά τα νησιά πριν από πολλά χρόνια, λιγότερο από 100, τη δεκαετία του 20, ήρθαν πρόσφυγες, Έλληνες, ξεριζωμένοι από τη Μικρά Ασία. Και ίσως γιατί και εσείς αυτό μπορείτε να το καταλάβετε ακόμα περισσότερο, οι γονείς σας, οι παππούδες σας ήρθαν εδώ, ξεριζωμένοι μετανάστες, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έχουμε λοιπόν μέσα μας αυτήν την συλλογική μνήμη. Και έχοντας αυτή τη συλλογική μνήμη, δεν μπορεί ποτέ η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός να υιοθετήσει αυτές τις ακραίες απόψεις του μίσους, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, που σήμερα σκιάζουν ολόκληρη την Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν η Ελλάδα παραμένει σήμερα όχι μόνο μια χώρα που διαδραματίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην περιοχή, αλλά και μια χώρα που υπερασπίζεται διεθνώς, αυτή και ο λαός της, αξίες πανανθρώπινες. Αυτό λοιπόν επέλεξε να το επισημάνει ο πρόεδρος Ομπάμα κατά το τελευταίο του ταξίδι στο εξωτερικό, τελειώνοντας την οκταετή θητεία του. Να σας θυμίσω όμως ότι αυτή η εξαιρετική σχέση που κάποιοι λένε ότι βρίσκεται στην καλύτερη περίοδο από ποτέ ανάμεσα στις δύο χώρες, αυτή η εξαιρετική σχέση διαπιστώθηκε, υπογραμμίστηκε και από την πρόσκληση που έλαβα εγώ περίπου ένα χρόνο πριν να επισκεφθώ τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Σικάγο και αργότερα την Ουάσιγκτον, πρόσκληση από τον νέο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων, τον πρόεδρο Τραμπ. Και βεβαίως αυτή η σχέση και αυτή η αναγνώριση του ρόλου που διαδραματίζει η χώρα μας και η αναβάθμιση της γεωπολιτικής της αξίας και δυναμικής επιβεβαιώθηκε και κατά την τελευταία Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου τιμόμενη χώρα τα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής παραβρέθηκε ο Υπουργός Εμπορίου, Wilbur Ross, αλλά και πολυπληθής αποστολή επιχειρηματιών, αναδεικνύοντας το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει η χώρα για ξένες επενδύσεις, για επενδύσεις στην Ελλάδα από επιχειρηματίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να σας πω, να σας επισημάνω ότι είναι μεγάλη χαρά μου να μπορώ να μιλώ ενώπιόν σας πλέον ως ο Πρωθυπουργός μιας χώρας που ανακτά μεγάλο μέρος της οικονομικής της κυριαρχίας, αλλά ταυτόχρονα και ως ο Πρωθυπουργός μιας χώρας που μπορεί να παίζει ηγετικό ρόλο στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Με τη στρατηγική μας επιλογή να αναβαθμίσουμε το τριμερές πλαίσιο συνεργασιών ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Αίγυπτο, την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ, διαμορφώνοντας ένα τρίγωνο σταθερότητας στην περιοχή, αλλά και με την επιλογή μας στην εξωτερική πολιτική να αναβαθμίσουμε το ρόλο και τη σημασία και την παρουσία μας στα Βαλκάνια ως μια ηγετική χώρα που λύνει προβλήματα δεκαετιών, που δεν κρύβεται πίσω από το καβούκι της, που τολμά να παίζει έναν ρόλο σταθεροποιητικό στην περιοχή. Και γι' αυτό προχωρήσαμε και σε αυτή την δύσκολη, αλλά με βαθιά αίσθηση του πατριωτικού καθήκοντος, σας διαβεβαιώνω, συμφωνία με τους βόρειους γειτονές μας, διασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα το πιο σημαντικό πράγμα, που για μας είναι η ιστορία μας. Την ιστορία της Μακεδονίας μας. Την αρχαία ελληνική ιστορία της Μακεδονίας. Προχωρήσαμε λοιπόν σε αυτή την επιλογή που ταυτόχρονα μας δίνει τη δυνατότητα να λύσουμε μια διένεξη τριών δεκαετιών, αλλά και να αναβαθμίσουμε το γεωπολιτικό ρόλο και τη σημασία της χώρας. Διότι θέλουμε την Ελλάδα πρωταγωνίστρια. Θέλουμε την Ελλάδα πρωταγωνίστρια στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, θέλουμε την Ελλάδα πρωταγωνίστρια στα Βαλκάνια και όχι μια φτωχή χώρα, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ζητά άδεια από τους εταίρους της για να διαμορφώσει την οικονομική της πολιτική, όχι μια χώρα ψωροκόστενα, όπως έλεγαν στο παρελθόν. Αυτή είναι, αν θέλετε, αυτό είναι το δίλημα και οι επιλογές που έχουμε μπροστά μας. Θα οραματιστούμε την Ελλάδα που θα ανοίξει το βήμα μπροστά ή την Ελλάδα που θα γυρίσει πίσω. Το δικό μου όραμα, και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, είναι το όραμα μιας χώρας που θα ανοίξει το βήμα της μπροστά. Δεν ήρθα όμως εδώ για να σας πω ότι όλα βαίνουν καλώς. Παραλαμβάνω, έχουμε μπροστά μας μεγάλες προκλήσεις τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Πρώτα και κύρια, αυτά τα 8 χρόνια της κρίσης χάσαμε ένα πάρα πολύ σημαντικό δυναμικό για τη χώρα. Τους νέους επιστήμονες, που είναι η νέα γενιά των μεταναστών που έφυγε στο εξωτερικό. Αυτή τη φορά, όχι το λεγόμενο φτηνό εργατικό δυναμικό, αλλά οι υψηλά εξειδικευμένοι και μορφωμένοι νέες και νέοι, με ένα και δύο πτυχία και με διδακτορικά, που έφυγαν μαζικά τα χρόνια της κρίσης, πολλοί από αυτούς βρίσκονται ανάμεσά σας εδώ, στην κοινότητά σας, στη Νέα Υόρκη, και αυτούς τους ανθρώπους θέλουμε να τους στηρίξουμε. Είναι καθήκον μας να τους στηρίξουμε, είναι καθήκον και υποχρέωσή μας να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις κάποια στιγμή να μπορέσουν να γυρίσουν στην Ελλάδα με μια δουλειά και μια αμοιβή αξιοπρεπή για να χτίσουν τα όνειρά τους πίσω στην πατρίδα, αλλά κυρίως για να βοηθήσουν την πατρίδα να σταθεί ξανά στα πόδια της. Γιατί δίχως το πιο ισχυρό, το πιο δυναμικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, τους μορφωμένους, τους υψηλά εξειδικευμένους Έλληνες και Ελληνίδες, αυτό δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε πράξη. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας προκλήσεις, αλλά και στόχους σημαντικούς. Έχουμε τη μεγάλη πρόκληση να μειώσουμε την ανεργία, να δημιουργήσουμε τις συνθήκες δηλαδή για νέες θέσεις εργασίας, αλλά και να στηρίξουμε την εργασία. Έχουμε την πρόκληση να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις για να επιστρέψουν οι Έλληνες στο εξωτερικό, οι νέοι, οι ψηλά εξειδικευμένοι. Έχουμε την πρόκληση να αναβαθμίσουμε περαιτέρω τη γεωπολιτική δυναμική της χώρας, ως μια χώρα με ισότιμο και ισχυρό ρόλο στα Βαλκάνια και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Αυτόν τον αγώνα καλούμαστε να δώσουμε όλοι μαζί το επόμενο διάστημα. Γι' αυτό, αν θέλετε, τούτες τις μέρες εδώ
τόσο εγώ όσο και ο Υπουργός των Εξωτερικών που είναι μαζί μας και στη δική του δουλειά την άοπνη προσπάθεια, ένα μεγάλο μέρος αυτής της αναβάθμισης του ρόλου και της σημασίας της χώρας στο εξωτερικό οφείλεται και οφείλω αυτό να το πω, όχι επειδή είναι παρόν, το λέω και όταν δεν είναι παρόν, αλλά και οι υπόλοιποι υπουργοί που με συνοδεύουν για να συναντήσουμε επενδυτές, για να συναντήσουμε προσώπους σημαντικούς της επενδυτικής κοινότητας εδώ στη Νέα Υόρκη, αλλά και αντιπροσωπείες άλλων κρατών. Αυτό το συλλογικό αγώνα δίνουμε. Έναν αγώνα που έχει ως βασικό χαρακτηριστικό να δώσει τη δυνατότητα η Ελλάδα να ξαναγίνει μια χώρα σημαντική στην περιοχή, αλλά και να γίνει η χώρα που μας αξίζει, που αξίζει στην ιστορία μας, στην παράδοσή μας, αξίζει στους Έλληνες και στις Ελληνίδες. Με αυτές τις σκέψεις λοιπόν, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, δεν θέλω να μακρηγορήσω άλλο. Θέλω μόνο να σας πω ότι πιστεύω ακράδαντα ότι η ομογένεια μπορεί να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια, σε αυτή τη διαδικασία ανοικοδόμησης της ισχυρής Ελλάδας του αύριο. Μια διαδικασία στην οποία έχουν θέση όλοι όσοι επιθυμούν να έχουν θέση και είναι διατεθειμένοι να παλέψουν για την προκοπή της χώρας και του ελληνικού λαού. Από πλευράς μας θα πρέπει να γνωρίζετε ότι θα υπάρξει απεριόριστη στήριξη και κάθε δυνατή συνδρομή σε κάθε ειλικρινή προσπάθεια για συμβολή σε αυτό το κρίσιμο έργο. Θέλω λοιπόν για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω, ιδιαίτερα να ευχαριστήσω όλους εσάς που συμβάλλετε, επαναλαμβάνω, είτε από το περίσευμα είτε από το υστέρημά σας για την εύρυθμη λειτουργία του προξενείου αλλά και της ελληνικής κοινότητας. Ως γνωστόν, το έχει πει και ο ποιητής, είτε στην αρχαιότητα είτε με ορθοδοξία των Ελλήνων, οι κοινότητες φτιάχνουν άλλο γαλαξία. Αυτόν τον ισχυρό γαλαξία της αγάπης για την πατρίδα αλλά και της συνεργασίας, της αλληλοβοήθειας, αλληλεγγύης. Σας καλώ να τον συνεχίσετε και να τον ενισχύσετε και να στηρίζετε την πατρίδα μας, ιδιαίτερα τώρα που το έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ. Σας ευχαριστώ θερμά.